Να καλησπέρισω όπως κάθε Τετάρτη, την ίδια ώρα ακριβώς, τον Νίκο Παπανικολάου, τον συνεργάτη και κλινικό ψυχολόγο. Νίκο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Σε βλέπω σήμερα με το μπουφανάκι σου, εγώ με τα ζεστά μου. Επηρεαστήκαμε. Νομίζω ότι επηρεαστήκαμε, όπως επίσης κάποια στιγμή ίσως πρέπει να ασχοληθούμε και με το πόσο τελικά ο καιρός επηρεάζει την ψυχολογία μας. Και επηρεάζει την ψυχολογία μας. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε κάποιο έτσι αφιέρωμα. Θέλω να επενδύσουμε σε αυτό το θέμα, γιατί βλέπεις 20 λεπτά βροχής και η πτώση της θερμοκρασίας ήταν αρκετά να κουκουλωθούμε, να ανησυχήσουμε, που είναι το σημαντικότερο για τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω στο οδικό δίκτυο και για άλλους οι οποίοι βρέθηκαν στα χωράφια τους, είχαν μέχρι και εγκλωβισμούς, τα άκουγες προηγουμένως, σε διάφορα σημεία της Κρήτης. Λοιπόν, ακριβώς. Πάμε στα δικά μας. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, νομίζω θα ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Έχει να κάνει με τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και πώς τελικά εμείς αντιλαμβανόμαστε ή δεν αντιλαμβανόμαστε τελικά την πραγματικότητα που συμβαίνει γύρω μας. Ακριβώς. Λευτέρη, πολλές φορές κάνουμε μια ανακατασκευή, θα έλεγα, της πραγματικότητας. Έτσι, έχουμε διάφορες διαδικασίες. Έχουμε κάποιες διαδικασίες, ένα τρόπο σκέψης που μπορεί να είναι γνωστικό, συμπεριφορικό, από εκεί και πέρα μπορεί να είναι κοινωνικές διαδικασίες, που με κάποιο τρόπο δημιουργούν κάποιες προκαταλήψεις. Οι περισσότεροι, Λευτέρη, πέφτουμε θύματα αυτών των προκαταλήψεων και αυτές οι προκαταλήψεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητά μας. Να πούμε ένα παράδειγμα τυχαίο από το οποίο μπορεί να σου έρθει τώρα στο μυαλό για να καταλάβει και ο κόσμος. Για παράδειγμα, και μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσως από το πρώτο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει ίσως με την προκατάληψη της οικογένειας. Θεωρούμε, για παράδειγμα, αληθινά πράγματα τα οποία ουσιαστικά έχουν έρθει από την οικογένειά μας ή από τους οικείους μας. Αν το θέλει διαφορετικά, οι νευρώνες μας με κάποιο τρόπο αποδέχονται χωρίς έλεγχο και αβίαστα κάποιες καταστάσεις οι οποίες έχουν υπάρξει από τα παιδικά μας χρόνια. Άρα λοιπόν, κάτι το οποίο γενικότερα έρχεται από την οικογένεια το αποδεχόμαστε πολύ αβίαστα. Ή, για παράδειγμα, ας πούμε το για ποιο λόγο τελικά δεχόμαστε, και θα το δούμε στην πορεία και στη συνέχεια, για το ποιο λόγο δεχόμαστε τις λεγόμενες συνωμοσιολογικές θεωρίες. Δεχόμαστε συνωμοσιολογικές θεωρίες γιατί προσπαθούμε πάντα. Έχει να κάνει με την προκατάληψη της εξουσίας, έτσι. Έχει να κάνει με την προκατάληψη της εξουσίας και έχει να κάνει επίσης με το ότι πάντα προσπαθούμε να βρούμε ένα λογικό συνειρμό ανάμεσα στο αίτιο και στο αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε πολύ καλά κάποια πράγματα. Δεν μας αρέσει να αφήνουμε κάποια πράγματα στην τύχη τους. Και άρα λοιπόν θεωρούμε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ό,τι έχει συμβεί και για ποιο λόγο έχει συμβεί. Και άρα λοιπόν αισθανόμαστε πολύ πιο ήρεμοι. Νομίζοντας δηλαδή ότι όλα για κάποιο κακό λόγο γίνονται. Ακριβώς. Για κάποιο κακό ή για κάποιο λόγο τέλος πάντων γίνονται με κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Πέρα. Λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει κάποια σημεία, 20 τον αριθμό, που έχουν να κάνουν με διαφορετικές, έτσι, διαφορετικών ειδών προκαταλήψεις. Πάμε να δούμε. Έχουμε την προκατάληψη της γοητείας. Της οικογένειας, λοιπόν, που είπαμε πρώτη. Της οικογένειας, είπαμε προηγουμένως. Της εξουσίας, το οποίο είναι και το δεύτερο, ότι δεχόμαστε πολύ αβίαστα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέσεις γοήτρου ή θέσεις ισχύως. Το δεχόμαστε πολύ πιο εύκολα από αυτούς τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και αρχή πολλών κακών γενικότερα στην ανθρωπότητα. Από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργήσαν έχοντας θέσεις εξουσίας επάνω σε κάποιους άλλους. Ίσως αυτή τη στιγμή και τα παλιότερα χρόνια το βλέπαμε αυτό μέσα στα κόμματα το πώς λειτουργούσαν. Ή μέσα στις μικρές ομάδες. Ή ακόμα μέσα στις μικρές ομάδες οι οποίες μπορούν να λειτουργούν στις παρυφές του πολιτικού συστήματος. Οι ακραίες πολιτικά ομάδες, για παράδειγμα, το πώς λειτουργούν. Το θέμα είναι, βέβαια, θα μου πεις και νομίζω θα το συζητήσουμε και στην πορεία, το πώς αντιδρά το άτομο, εμείς δηλαδή, απέναντι σε αυτές τις προκαταλήψεις. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το πώς αντιδρά απέναντι στις προκαταλήψεις. Συνήθως το άτομο δέχεται αυτές τις προκαταλήψεις, γιατί, όπως είπαμε, γενικότερα το βοηθά ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει πιο καλά στην καθημερινότητά του. Της γοητείας είναι το επόμενο, για παράδειγμα, το οποίο δείχνει ότι τελικά οι ψηλοί, οι γοητευτικοί και γενικότερα οι ευπαρουσίαστοι άνθρωποι τραβάνε περισσότερο την προσοχή σε σχέση με τους υπόλοιπους. Άρα λοιπόν αυτό μας δείχνει στο για ποιο λόγο τελικά όλοι οι πολιτικοί, για παράδειγμα, ή τα άτομα της showbiz, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν τους λεγόμενους image makers από εκεί και πέρα, οι οποίοι μπορεί να φτιάχνουν το προφίλ τους προς τα έξω. Από εκεί και πέρα, εννοείται, το επόμενο το οποίο έχουμε είναι το της επιβεβαίωσης. Το οποίο ουσιαστικά δείχνουμε περισσότερη βάση σε κάποιες πληροφορίες οι οποίες ήδη επιβεβαιώνουν τα πιστεύω μας. Δηλαδή, αυτές οι πληροφορίες, Λευτέρη, έχουν ουσιαστικά ενσωματωθεί στο νευρικό μας σύστημα. Και άρα, λοιπόν, το νευρικό μας σύστημα είναι πολύ πιο δεκτικό στο να μπορέσει να τις δεχτεί κάποια χρόνια αργότερα, δεδομένου ότι ήδη αυτές έχουν ήδη υπάρξει στο νευρικό μας σύστημα. Μάλιστα. Το επόμενο είναι η προκατάληψη της αυτοεξυπηρέτησης. Της αυτοεξυπηρέτησης, ακριβώς. Είναι η επόμενη, όπου εκεί πέρα μιλούμε για το ότι δεχόμαστε περισσότερο κάποιες πληροφορίες οι οποίες ευνοούν περισσότερο τα συμφέροντα και τους στόχους της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας, προκειμένου να αυτοεξυπηρετηθούμε. Δηλαδή, τα καλά και συμφέροντα. Είναι πολύ θετικό αυτό κάποιες φορές. Mm-hmm.
Το επόμενο, το οποίο ίσως είναι και αρκετά περίεργο, η επόμενη είναι η προκατάληψη, μετά την προκατάληψη της αυτοεξυπηρέτησης. Για άτομα εκτός ομάδας. Για άτομα εκτός ομάδας. Είναι οι πεποιθήσεις, λοιπόν, οι οποίες οι πεποιθήσεις μας, όταν διαφέρουν, θα έλεγα ξεκινώντας αυτό, στο ότι τελικά είμαστε μάλλον δεκτικοί ως άνθρωποι απέναντι στο ρατσισμό γενικότερα. Δηλαδή, είμαστε κατασκευασμένοι ως ένα σημείο για να είμαστε ρατσιστές. Θέλει προσπάθεια τόσο ώστε κάποιος να μπορέσει να αλλάξει αυτή την αρχή. Και το λέω αυτό, περίοδο που... ούτως ώστε, ναι, που νομίζω ότι τα έχουμε πράγματα έκρηξη είναι αρκετά, έχουμε έκρηξη συγκεκριμένου συναισθήματος. Και γι' αυτό λόγο πρέπει όλοι ουσιαστικά να προσπαθήσουμε ούτως ώστε αυτό το συνέστημα να το κατευνάσουμε. Δεδομένου του ότι στα άτομα τα οποία διαφέρουν, είτε λόγω εθνότητας, είτε λόγω διαφορετικού έτσι, πολιτιστικού υπόβαθρου, γενικότερα τείνουμε να είμαστε αρκετά καχύποπτοι. Τείνουμε να είμαστε γενικότερα αρκετά μαζεμένοι, αρκετά μαγκωμένοι. Από κατασκευής μας ως άνθρωποι. Ωστόσο, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να κάνει την υπέρβασή του, ειδικά αυτές τις εποχές, οι οποίες είναι εποχές αρκετά δύσκολες και αρκετά περίεργες, ως προς το συγκεκριμένο αντικείμενο, ως προς το συγκεκριμένο θέμα, όπως είπαμε. Σωστά. Πάμε και στην προκατάληψη του πλήθους. Του πλήθους, το οποίο πλησιάζει με την προηγούμενη προκατάληψη, όπου γενικότερα υιοθετούμε το σύστημα, τον τρόπο σκέψης, θα λέγαμε, του πλήθους στο οποίο ανήκουμε. Δηλαδή, μας αρέσει να ανήκουμε και όχι να διαφέρουμε. Το να ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη ομάδα είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ο προβατισμός και... που λένε καμιά φορά. Ακριβώς. Και λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως, ο καθένας οφείλει από εκεί και πέρα γενικότερα στη ζωή του να κάνει την ανατροπή του, να μπορεί να. Το διαφορετικό, να, το εναλλακτικό. Να λειτουργήσει διαφορετικά, εναλλακτικά. Ακριβώς. Σωστά. Πάμε και στην σε αυτό βοηθάει πολύ η εξωστρέφεια. Έτσι, δηλαδή, όποιος είναι εξωστρεφής, μπορεί να βοηθηθεί σε αυτή τη διαδικασία να ξεχωρίσει από το πλήθος. Σωστά. Σωστά. Προκατάληψη της προβολής. Της προβολής, όπου όλοι πιστεύουμε ότι βλέπουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια τα δικά μας. Δηλαδή, το οτιδήποτε εμείς πιστεύουμε ότι είναι αλήθεια, θεωρούμε ότι τελικά το πιστεύουν και όλοι οι υπόλοιποι. Θεωρούμε δηλαδή ότι όπως βλέπουμε εμείς τον κόσμο, έτσι τον βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι μια, θα έλεγα, εγωιστική θεώρηση του κόσμου, αλλά γενικότερα λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Γενικότερα δηλαδή πιστεύουμε ότι όλοι το βλέπουν τα πράγματα όπως εμείς. Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απαίδευτοι λειτουργούν πολύ περισσότερο κάνοντας προβολές. Δηλαδή, θεωρώ ότι εγώ αισθάνομαι με κάποιο τρόπο, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο το ίδιο πρέπει να αισθάνεσαι κι εσύ. Βεβαίως, αυτό το να ξεχωρίσω το εγώ από το εσύ είναι μια διαδικασία συναισθηματικής εκπαίδευσης, θα έλεγα περισσότερο, ούτως ώστε κάποιος να μπορέσει. Βέβαια, όταν προϋπάρχει η προκατάληψη του πλήθους που λέγαμε προηγουμένως, ενδεχομένως να είναι και ο κίνδυνος στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε και στην προκατάληψη της προβολής, προσμονής, όπου συνήθως ανακαλύπτουμε, ξέρεις, αυτό το οποίο ψάχνουμε. Τι εννοώ δηλαδή, ότι θεωρούμε ότι ψάχνουμε κάτι και άρα λοιπόν το ανακαλύπτουμε και αυτό. Είναι αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές και το οποίο ισχύει πολλές φορές στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, ότι αν θέλεις κάτι, αν ψάχνεις κάτι, τελικά ίσως το σύμπαν συνωμοτεί ούτως ώστε να το κάνεις, να το πετύχεις. Σε αυτό του δίνουμε πολλές φορές και μεταφυσικές ιδιότητες. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι τελικά αυτό το οποίο προσπαθούμε, αυτό το οποίο θέλουμε, τελικά θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Αυτό ισχύει στην προκατάληψη της προσμονής. Η προκατάληψη των μαγικών αριθμών. Των μαγικών αριθμών. Ξέρεις, οι αριθμοί έχουν μια ιδιαίτερα μεγάλη αξία στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Θα σου έλεγα, για παράδειγμα, είναι τελείως διαφορετικό να πούμε ότι η κατάθλιψη τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί, έχει, ξέρω εγώ, μεγαλώσει σαν επί της 100 ποσοστό στον ενεργό πληθυσμό. Μάλιστα. Είναι τελείως διαφορετικό όμως αυτό και τελείως διαφορετικό να πω ότι από εκεί που ήταν, για παράδειγμα, το 2006 η κατάθλιψη, ξέρω εγώ, 4%, τώρα βρισκόμαστε σε ποσοστά πάνω από 10%. Έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Μας αρέσει δηλαδή με κάποιο τρόπο να ποσοτικοποιούμε την κατάσταση. Θέλω, επειδή δεν έχουμε χρόνο, Νίκο, και όπως καταλαβαίνεις, στενεύουν τα χρονικά περιθώρια, θέλω μία κουβεντούλα πολύ σύντομη για την προκατάληψη της δημοσιότητας, γιατί το λέω αυτό, γιατί μέσω των social media πολλοί ζητούν τη δική τους δημοσιότητα, επιδιώκουν τη δική τους δημοσιότητα. Και ειδικά σε μια εποχή στην οποία, Λευτέρη, δεν υπάρχει καμία μα καμία έτσι, δυνατότητα ελέγχου της δημοσιότητας, δεδομένου ότι ο καθένας στο διαδίκτυο μπορεί να δημοσιοποιήσει το οτιδήποτε. Mm-hmm. Και ας μην ξεχνάς ότι στις αρχές του το διαδίκτυο, τουλάχιστον μέχρι πριν από 4-5 χρόνια τουλάχιστον, οτιδήποτε δημοσιευόταν στο διαδίκτυο για μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου τελικά θεωρούσαν ότι ήταν και αλήθεια. Και δεδομένο. Ενώ δεν ήταν αλήθεια. Άρα λοιπόν είναι η αρχή το ότι τελικά είμαστε προκατηλημένοι θετικά απέναντι σε οτιδήποτε δημοσιοποιείται, έστω και αν αυτό είναι προϊόν κυτρινισμού. Μάλιστα. Και νομίζω ότι στην εποχή, όπως έλεγα, που η πληροφορία γενικότερα ρέει άφθονη και τις περισσότερες φορές είναι και παραπληροφόρηση, έτσι, αυτό είναι και αρκετά επικίνδυνο. Περιμένω καρτερικά το επόμενο θέμα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.